και δωρητών των εφόρων και πάντων των συντελούντων εις την κατά Θεόν επίδοση του σχολείου του κυρίου Δεϊθώμε. Αντιλαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου. Υπεραγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία. Και πίσον αυτογενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνου Αγίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής ορατήστε και οράτο λεξιού. Και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά φαρφάρων δωρουμένος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευ. Σας ευχηθώ να έχετε καλή χρονιά και ο Θεός να σας δίνει υγεία, σωματική, ψυχική και πνευματική. Και ακούσαμε προηγουμένως το Ευαγγέλιο να λέει ο Χριστός στους μαθητές του ότι είναι το φως του κόσμου. Το ίδιο είστε και εσείς. Είστε το φως του κόσμου, το οποίο καλείστε να δώσετε σε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος μας είναι στο σκοτάδι. Αν ήταν στο φως δεν θα έκανε τέτοια πράγματα, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Κάνουμε άσχημα και κακά πράγματα επειδή είμαστε στο σκοτάδι. Εσείς καλείστε να μας δώσετε φως και σε εμάς τους μεγαλύτερους, αλλά και μεγαλώνοντας σιγά σιγά με τα εφόδια που θα πάρετε να δώσετε φως στην οικουμένη. Το φως αυτό το παίρνουμε πρώτον από τον Χριστό. Από τον Θεό, που είναι αληθινός μας Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός, από τον Χριστό μας, που μας φωτίζει με το Άγιο του Πνεύμα καθημερινά. Δεύτερον, το φως αυτό το παίρνουμε από τους προγόνους μας. Φέτος γνωρίζετε πως συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Αυτοί οι πρόγονοί μας, που νίκησαν τις μεγάλες δυνάμεις, είχαν φως. Και το φως αυτό ήταν φως ελευθερίας, δημοκρατίας, θυσίας, προσφοράς, αλληλεγγύης, αγάπης, πίστεως και ελπίδος. Αυτό το φως το αντλούμε κι εμείς από τον Χριστό μας και από τους προγόνους μας και καλούμαστε, εσείς καλείστε, να το μεταδώσετε και στις επόμενες γενιές. Αυτό σας εύχομαι καλά μου παιδιά, να έχετε καλή σχολική χρονιά και να είστε φωτισμένοι, γεμάτοι φως. Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί μαθητές, μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει με την ευλογία της Εκκλησίας και της Αρχαίας όλων μας. Καλωσορίζουμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου και τους νέους μαθητές. Εύχομαι γρήγορη προσαρμογή. Ξεκινάμε φέτος με τις καλύτερες προϋποθέσεις στο σχολείο μας. Για πρώτη φορά έχουμε 15 νέους μουσικούς στο σχολείο μας με το καλημέρα, εκ των οποίων οι 11 με μόνιμο διορισμό. Δεν έχουμε απουσίες, δεν έχουμε ελλείψεις σε ώρες, εκτός από τα μαθηματικά που είναι λίγες ώρες και θα καλυφθούν προσεχώς. Ξεκινάμε πάρα πολύ καλά, με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Είμαστε εδώ για να σε ευχηθούμε μια καλή χρονιά, μια καλή αρχή. Ο τόπος αυτός μοιράστηκε το όραμα αρκετών ανθρώπων μαζί με τον κύριο Παπα-Νικολάου και έκτισε αυτό το περικαλέστατο κτίριο, το οποίο μάλιστα φροντίζουμε όλοι να στέκει σε αυτήν την κατάσταση για να έχετε ένα όσο γίνεται πιο ευχάριστο και άνετο περιβάλλον. Με μεγάλη μου χαρά ακούω από τον Διευθυντή ότι ξεκινάει μια χρονιά με πλήρη διδακτικό προσωπικό, το οποίο αν δεν κάνω λάθος ίσως είναι και η μοναδική σε όλη αυτή την ιστορία. Οπότε πρέπει να ευχαριστήσουμε και το Υπουργείο, το οποίο φρόντισε επιτέλους να γίνουν νωρίς οι προσλήψεις για να μπορέσετε από την πρώτη κιόλας στιγμή να ξεκινήσετε χωρίς εμπόδια την μαθητεία σας σε αυτό το σχολείο. Εύχομαι από βάθος καρδιάς μια χαρούμενη, μια δημιουργική και καλή σχολική χρονιά. Εγώ θα σας ευχηθώ μια καλή χρονιά. Θα πάνε όλα καλά. Θέλει προσπάθεια, θέλει να ασχοληθείτε πολύ, να αγαπήσετε το μουσικό σχολείο όπως αγαπάτε το σπίτι σας, όπως αγαπάτε τους γονείς σας, να αγαπήσετε και το σχολείο. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι
υπάρχει σύσταση ιδρύματος Εικόνα και ήχος από το ΣΥΑΤΙΣ Κώστας και Ελένη Παπα-Νικολάου, το οποίο θα ισχύσει από 1η-1η του 2022 και αναλαμβάνει για ό,τι έχει κάνει Κώστας και Ελένη Παπα-Νικολάου να τα συντηρεί, καθώς πρώτο είναι το μουσικό σχολείο. Θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είμαι δίπλα σας, αλλά για κάτι καλύτερο αύριο. Εύχομαι και πάλι καλή χρονιά. Πρώτον χαίρομαι ιδιαίτερως που ακούσαμε από τον κύριο Παπα-Νικολάου ότι συστήνεται ίδρυμα το οποίο θα μεριμνά και για τα συντήρηση του κτηρίου, αλλά και ό,τι άλλο θα χρειαστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι, παιδιά, καλή σχολική χρονιά σε όλους. Όπως είπε και ο Σεβασμιότητος, να είστε φωτισμένοι. Εύχομαι ο Θεός, Τριαδικός Θεός, να κάνει ό,τι καλύτερο για εσάς. Ό,τι είναι το καλύτερο για τον καθένα χωριστά. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά στους καθηγητές μας. Αυτοί θα διαμορφώσουν το πλαίσιο το οποίο εσείς θα προχωρήσετε στις σπουδές σας και οτιδήποτε άλλο. Να πω συγχαρητήρια με την ευκαιρία για τα περσινά παιδιά, τους μαθητές της περσινής τρίτης λυκείου, οι οποίοι σήμερα είναι φοιτητές, μας έκαναν όλους υπερήφανους σε μια δύσκολη σχολική χρονιά μας. Συγχαρητήρια επίσης και στους καθηγητές, παρόντες και απόντες, οι οποίοι προσπάθησαν για αυτή την επιτυχία του σχολείου. Εύχομαι να δουλέψετε όλοι σας με τον ίδιο ζήλο, τον ίδιο πάθος και να μας κάνετε όλους υπερήφανους. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.